εν μεγάλη ελληνική απικία 200 π.Χ. Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατευχήν στην απικία, δεν μένει ελαχίστη αμφιβολία. Και μόνο που όπωσουν τραβούμε μπρο, ίσω καθώ νομίζουν ούκο να έφτασε ο καιρό να φέρουμε πολιτικό αναμορφωτή. Όμως το πρόσκομα και η δυσκολία είναι που κάνουνε μια ιστορία μεγάλη κάθε πράγμα. Η αναμορφωτέ αυτή ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ δεν τους χρειάζονταν κανείς. Για κάθε τι, για το παραμικρό ρωτούνε και εξετάζουν και ευθύ στο νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν. Με την απέτηση να εκτελεσθούν άνευ αναβολής έχουν και μια κλίση στι θυσίε. Παρετηθείτε από την κτήση σα εκείνη. Η κατοχή σα είναι επισφαλή. Οι τέτοιε κτίσει ακριβώ βλάπτουν τι απικίε. Παρετηθείτε από την πρόσοδο αυτή και από την άλλη να την συναφή και από την τρίτην τούτην, ω συνέπεια φυσική. Είναι μεν αλλά τι να γίνει, σα δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη. Κι όσο στον ελεγχό του προχωρούν, βρίσκουν και βρίσκουν περιτά και να παυθούν. ζητούνε. πράγματα που όμω δύσκολα τα κατεργεί κανεί. Και όταν με το καλό τελειώσουν την εργασία, και ορίσαντες και περικόψαντες το πάνω λεπτομερό, απέλθουν, παίρνοντα και την δικαία μισθοδοσία, να δούμε τι απομένει πια με τα τόση δυνότητα χειρουργική. Ίσως δεν έφτασε να ακόμη ο καιρός. Να μην βιαζόμεθα. Είναι επικίνδυνον πράγμα η βία. Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν με τα μέλια. Έχει άτοπα πολλά βεβαίως και δυστυχώς η απικία. Όμως υπάρχει τι του ανθρώπινου χωρίς ατέλεια. Και τέλος πάντων, να, τράβουμε μπρος.